Καταφέραμε να συναντηθούμε, να ενώσουμε τα νησιά, τους συλλόγους μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Μάριο Μπρέντα εδώ μαζί μας, με τη σύζυγό του, και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Και εσείς, κύριε Έτσο, και η σύζυγό σας, είστε Ιταλοί, αλλά μένετε μόνιμα στην Ελέρο και έχετε κάνει έναν πολύ όμορφο σύλλογο, τον οποίο εμείς τον έχουμε μάθει βασικά από την Κυλεκό και από την όλη συνεργασία που έχετε. Θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για το σύλλογό σας. Λοιπόν, το Έλληνο-Ιταλικό Σύλλογο Φίλων της Λέρου είναι ένα σύλλογο που γεννήθηκε πριν 10 χρόνια και δοκιμάσει να κάνει ανταλλαγές, πολιτιστικές ανταλλαγές μέσα τα δύο χώρα, ανάμεσα τις δύο χώρα, και Ιταλία και Ελλάδα, φέροντας την ιταλική κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα, αλλά φέροντας και οι ξένοι, όχι μόνο οι Ιταλοί από το σύλλογο μας, στην ελληνική κουλτούρα. Διοργανώσουμε και σχολείο για ελληνικά γλώσσα και για τους χορούς, την παραδοσιακή μουσική. Δοκιμάσουμε να κάνουμε μια αλήθινη ανταλλαγή. Δηλαδή και στην Λέρο κάνατε χορούς ιταλικούς, τους προωθείτε δηλαδή? Όχι, ανάποδα. Δηλαδή αυτό που βλέπετε σήμερα, παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι από τις ανταλλαγή από την Ιταλία στην Ελλάδα. Ανάποδα μπορούμε, διοργανώσουμε, παράδειγμα έχουμε τελειώσει την Κυριακή το 12 δεύτερο, 12 σεμινάριο παραδοσιακό χορού στην Λέρο. Μένουν αρκετοί Ιταλοί στην Λέρο? Ιταλοί και Γάλλοι, όχι λίγοι μόνιμα όπως εμάς, αλλά πολλοί για πολλές μήνες, και μέχρι 6 και 8 μήνες. Δηλαδή είναι κάτοικοι, όχι εντελώς για όλο το χρόνο, αλλά αρκετά χρόνο. Να μιλήσουμε και με τη σύζυγό σας, η οποία είστε και πρόεδρος του συλλόγου. Έτσι. Καλησπέρα σας. Ναι, είμαι και η πρόεδρο του συλλόγου. Φέτος ο σύλλογος έκλεισε 10 χρόνια και με την ευκαιρία ήρθε και η διευθύντρια του Μορφωτικού Ιταλικού Ινστιτούτου των Αθηνών. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Γενικότερα θέλετε έτσι να κάνετε έντονη την κουλτούρα την ιταλική στα Ναι. Είναι, όλοι το λένε, είναι ένα σύλλογος πολύ δραστήριος. Κάνουμε πολλά πράγματα. Τα ελληνικά μαθήματα για ξένους, όχι μόνο για τους Ιταλούς. Ιταλικά μαθήματα για τους ντόπιους και όχι μόνο για ντόπιους. Ακολουθούν αρκετοί ντόπιοι Ιταλικά. Ναι. Έρχονται και από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι γιατροί, είναι δασκάλοι που έρχονται στη Λέρο για 1-2 χρόνια και είναι, τι να κάνουν, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν φίλους είναι ανάμεσα τους. Παρακολουθούν και μαθήματα Ιταλικά. Πώς επιλέξατε την Ελέρο για να μείνετε? Τυχαία. Σας άρεσε σαν νησί? Πήγαμε στη Λέρο με κότερο, γιατί ζήσαμε 10 χρόνια στο κότερο, στη Μεσόγειο. Και τυχαία ήρθαμε στη Λέρο για να ξεκοινωνιάζουμε για 6 μήνες και μετά 20 χρόνια είμαστε ακόμα στη Λέρο. Οι Ιταλοί επισκέπτες που έρχονται στην Λέρο σας αναζητούν, σας ψάχνουν να σας βρουν έτσι για να πάρουν κάποιες πληροφορίες ίσως από εσάς? Ναι, πολλοί. Πολλοί έρχονται και είμαστε οι μόνοι, λέμε, που είμαστε όλο το χρόνο εκεί και έχουμε και είναι, δίνουμε πληροφορίες σε όλους. Πληροφορίες. Πόσα μέλη είναι ο σύλλογος σας?
Περίπου 230 κάτι τέτοιο, ναι. Τόσο πολλά άτομα. Ναι, δεν είναι μόνο Ιταλοί, είναι Γάλλοι, είναι ξένοι γιατί είναι και από Αμερική, από Καναδία. Αλλά έχετε συσπηρωθεί όλοι μαζί. Ναι, γιατί ο σύλλογος είναι Έλληνο-Ιταλικός σύλλογος φίλων της Λέρου. Εκείνοι που νομίζουν ότι ο σύλλογος κάνει κάτι καλό για τη Λέρου. Ποια είναι η συνεργασία σας με τον Δήμο? Ο Δήμος σας έχει έτσι αξιοποιήσει πολιτιστικά και από θέμα κουλτούρα? Ναι, έχουμε καλή σχέση με τον Δήμο. Δεν μιλάμε για λεφτά. Όχι, βέβαια. Καταλαβαίνω. Είναι μόνο γιατί είμαστε εθελοντικά. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος. Κάνουμε πολλές δραστηριότητες. Έχουμε καλή σχέση με τον Δήμαρχο και όλη την. Άλλες συνεργασίες με παρόμοιους συλλόγους στην περιοχή μας? Έχουμε με την θεατρική ομάδα της Λέρου, με την Artemis που είναι ένα πολιτιστικό σύλλογος, πολύ δραστήριος και εκείνο. Και εκτός Λέρου εννοώ. Εκτός Λέρους, ναι, έχουμε άλλα. Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειον. Με την ΚΟ συνεργάζεστε? Τώρα αρχίσαμε. Σωστά. Αρχίσαμε τώρα και με την ΚΟ. Αλλά έχουμε και Μεσίνη, Γαλαμάτα. Πολύ δραστήριοι. Ναι, έχουμε. Γιατί πριν 7-8 χρόνια, ο Έντσο, λέμε, ήταν ο πρώτος που με τον πρόξενος που ήταν εκεί τότε, οργανώσανε ένα δίκτυο πολιτιστικής συνεργασίας. Γιατί ο σκοπός ήταν όταν κάτι, δεν ξέρω, μια συναυλία, κάτι έρχεται από την Ιταλία και είναι στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να είναι μόνο στην Αθήνα? Γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε και στην περιφέρεια, λέμε, στις άλλες, στα νησιά. Έτσι μια συνάντηση. Έτσι τι θα γίνει? Όταν είναι, λέμε, και τα έξοδα τα μοιραστούμε όλοι μαζί και μπορούμε να έχουμε κουλτούρα και έξω από την Αθήνα. Αυτό ήταν το σκοπός και δουλεύει και λειτουργεί πολύ καλά αυτό. Ναι, τώρα, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσετε, να έχετε μια πολύ καλή συνεργασία. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει πολύ ωραία δυναμικά η συνεργασία με την Κυλικό. Ευχόμαστε, κύριε Έτσο, να πάει πολύ καλά. Ευχαριστώ και ελπίζουμε ότι το δίκτυο θα μεγαλώνει υπό την αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου πάντα περισσότερα. Δοκιμάσουμε να συνεργαστούμε με ακόμα περισσότερα σύλλογα παντού στην Ελλάδα.